Πώς μπορεί να συσχετίζεται η αγάπη, η πίστη και η ελπίδα με την τριχόπτωση? Μπορεί άραγε η αγάπη να είναι πιο φωτεινή και από το φεγγάρι? Ποιες θα είναι οι συνέπειες αν το προκαλέσεις? Αυτά και άλλα πολλά πραγματεύεται η παράσταση Φεγγαροκαμώματα. Ένα έργο βιωματικού χαρακτήρα του Γιάννη Φίλια για μικρούς και μεγάλους. Μια ιστορία τρυφερή, αστεία αλλά και συγκινητική. Εγώ υποδύω με την Ασημένια. Είναι μια αθώα, καλή, γλυκιά βασιλοπούλα, η οποία ερωτεύεται το Μοντεράτο, το βασιλόπουλο. Όμως, για κακή της τύχη, το φεγγάρι το οποίο ζηλεύει την αγάπη τους και το ότι συνεχώς συγκρίνουν την αγάπη τους με το φεγγάρι, θέλει να, με το σχέδιό του τέλος πάντων, να την κάνει να της πέσουν τα μαλλιά και να την απομακρύνει από το Μοντεράτο, να τους χωρίσει τέλος πάντων. Στο προσκυνητάρι πίσω από την Τζαβαρία στεκόταν ομορφότερη από ποτέ η Ασημένια. Δημένη με το χιτόνα της Αγίας. Ο πρίγκιπας γονάτισε μπροστά της και έβαλε τα κλάματα. Επειδή ξέρω ότι αυτό είναι βιωματικό το έργο, δηλαδή αυτός που το έγραψε το έχει ζήσει, το τι σημαίνει να σου λείπει η αγάπη, γιατί περισσότερο δεν πραγματεύεται αυτό το έργο. Το τι κάνει η έλλειψη της αγάπης, όχι το αν είναι ισχυρή ή όχι. Λοιπόν, η έλλειψη της αγάπης λοιπόν είναι αυτή που μπορεί να σου στερήσει μέχρι τα μαλλιά της κεφαλής σου. Που πιο μεταφορικά είναι ότι μπορεί να σου στερήσει τα πάντα. Ότι μπορεί να είμαστε ευτυχισμένοι με πλούτη, με όλα τα ευκαιριακά αυτά που συμβαίνουν στη ζωή μας. Αλλά αυτό που ουσιαστικά μας κάνει ευτυχισμένους είναι η πραγματική αληθινή αγάπη. Και αυτό το έργο δείχνει την οδύσσια μιας αγάπης. Το παρακτήριο του φεγγαριού στη συγκεκριμένη παράσταση, στα Φεγγαροκαμώματα, είναι διτός. Έχουμε τον καλό και τον κακό. Καταρχήν, ποιος κάνει τον κακό και ποιος τον καλό? Ο πρώτος είναι ο πρώτος. Ο κακός είμαι εγώ, ο καλός είναι. Φαίνεται κιόλας. Ναι, είναι πιο έτσι, εύθυμη η φάτσα μου. Η κακή πλευρά του φεγγαριού ποια είναι? Κακή, θα την πούμε πιο πολύ πονηρή πλευρά του φεγγαριού. Το πονηρό φεγγάρι σε όλη τη διάρκεια του παραμυθιού μας προσπαθεί να φέρει ανατροπή στο έργο και να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα στους ήρωες. Αλλά έχει ένα μεγάλο, πάρα πολύ μεγάλο, μεγάλη δικαιολογία. Εμείς οι άνθρωποι λέμε συνεχώς υπερβολές. Πάρα πολλές υπερβολές. Μια από τις υπερβολές που ακούγεται είναι κάτι ατάκες του είδους «Αγάπη μου, είσαι πιο όμορφη και από το φεγγάρι». Αυτό του φτάνει. Αυτό είναι λάθος. Μα είναι λάθος. Είναι λάθος. Ακριβώς. Και δεν είναι δυνατόν να ακούω τέτοια πράγματα και καθ' όλη τη διάρκεια του έργου προσπαθώ να φέρω τα πάνω κάτω. Αλλά έχω αυτόν εδώ, που θα σας πει τώρα. Που προσπαθεί να φέρει μια ισορροπία. Μια ισορροπία εδώ. Εγώ όλα την τίθεται από τον Κώστα. Τι βλέπω! Την κρατάς εδώ, φιλοξενούμενη σου! Γρήγορα με την ξεκάνεις! Και μετά πήγαινε πλήσου! Το μαύρο του το βότανο ρίξε της μέσα στο γάλα. Και άμα το πιεί, θα μείνει ακίνητη σαν ξύλι. Η καλή πλευρά του φεγγαριού ποια είναι? Η καλή είναι να βλέπει με συμπάθεια τους ανθρώπους και αυτό που λένε και κάνουν. Παρόλο που δεν το συμφέρει, αν μείνει και χωρίς μαλλιά, όπως λέμε μέσα στην φράση, και προσπαθεί να τους βοηθήσει, προσπαθεί να ξεκλέψει, να ξεφύγει από την κακή πλευρά και να κάνει το καλό. Κάποιες φορές το καταφέρνει, κάποιες φορές όχι. Ο αφηγητής δίνει στην παράσταση ένα ιδιαίτερο τόνο και ρυθμό σε όσα συμβαίνουν πάνω στη σκηνή. Ένας ακόμη ηθοποιός κάτω από το σανίδι. Το δύσκολο κομμάτι βασικά είναι να αφηγήσει και να πες και μουσική συγχρόνως βέβαια, έτσι. Αλλά αφού μου πάτε να μιλήσω σαν αφηγητής πρώτα, θα σας πω για το έργο.
Θα σας πω ότι αυτό το έργο είναι τόσο πολύ τρυφερό έργο που το νιώθουμε στην πλήτη μας, θα τριχιάζουμε. Η μουσική τον δίνει όμως, δηλαδή είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι σε μια μουσική. Είναι πάντα ένα σημαντικό κομμάτι σε μια παράσταση. Πάντα. Είναι ένας έξτρα ηθοποιός η μουσική. Ξεκίνησα στην αρχή για να παίξω, μάλλον για να κλείσω τις παραστάσεις. Μετά βάλα να παίξω μουσική, μετά μου είπα να πω μια τάκα, μετά στο τέλος μου βάλα να φυγητή. Ευτυχώς που ξεκίνησα την παραστάση, γιατί στο τέλος θα έπαιζα όλο το έργο μόνος μου. Νομίζω ναι. Δύο τεράστια σύννεφα εμφανίστηκαν πάνω από τα κεφάλια του Αρμάν, της Λέας και της Ασημένιας. Έδωσα μια γερή που πηγαίνει ένα μετάλλο, ακούστηκε ένα. Και η βροχή ξεκίνησε. Είναι δύσκολο να απευθύνεσαι σε παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι διαφορετικό. Είναι πάρα πολύ άμεσο το κοινό. Δηλαδή, σε ένα κοινό που είναι για μεγάλους, που είναι μεγάλοι, δεν περιμένεις καμία αντίδραση. Ενώ στα παιδιά περιμένεις όλες τις αντιδράσεις. Τα παιδιά είναι πιο αυθόρμητα, λειτουργούν, δηλαδή αυτό που βλέπουν το ζουν εκείνη τη στιγμή και εκφράζονται ελεύθερα, δεν σκέφτονται. Σκοτάδι παντού! Άρχισε να πεθαίνει. Εκεί κοντά σε ένα σκοτεινό δρομάκι. Ήταν το εργαστήρι του Ράφτου Βεβαιρότρυπα. Φέτος η παράσταση ήταν μια πρόκληση για μένα. Ξεκίνησε από όταν διάβασα το κείμενο. Ήθελα να κάνω μια παράσταση διαφορετική από τις συνηθισμένες. Μια παράσταση που δεν μένει στα σκηνικά, στα κουστούμια, στα εφέ. Ήθελα τα παιδιά, όταν έρχονται εδώ, και οι μεγάλοι, γιατί πιστεύω ότι η παράσταση είναι για παιδιά και για μεγάλους, να πάρουν την ουσία του θεάτρου. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό δηλαδή της παράστασης του έργου ολόκληρου, ποιο πιστεύετε ότι είναι, το δυνατό του σημείο? Το δυνατό του σημείο είναι πόσο μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στις δυσκολίες, σε μία αγάπη που φαίνεται πάρα πολύ καλή από όλες τις απόψεις, τι μπορεί να συναντήσει μία αγάπη στον δρόμο της και πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε όλα τα εμπόδια και να μείνουμε στην ουσία της αγάπης.